Η Μαρία Μπεκατόρου προσπάθησε να κλέψει τις εντυπώσεις στον τελικό του Your Face Sounds Familiar ως σφινάκι και η προσπάθειά της ήταν φιλότιμη. Τον άρα μου, κάτι κάνεις λάθος. Τι κάνεις λάθος, ρε. Πού μου είστε, καλησπέρα, ρε. Τι κάνεις λάθος, ρε. Όμως ο εναλλακτικός νικητής αυτού του σοου ήταν αυτός που είχαμε υποψιαστεί από καιρό. Αυτός που είπε και την ατάκα της βραδιάς, αν όχι τη σεζόν. Δεν μπορώ να πω ότι καταχάρηκα. Ξέρεις, δηλαδή, μόνο αυτό μ' άρεσε. Ωραία. Κάτι φαίνεται ότι είχε αλλάξει στην ψυχολογία του Τάκη Ζαχαράτου αυτή την Κυριακή. Τι να ήταν άραγε. Ας παραθέσουμε τα στοιχεία της έρευνας. Στοιχείο πρώτο. Σας εύχομαι να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί έχετε πολύ ταλέντο και να κάνετε καριέρα τραγουδιστική στο χώρο σας. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και κάποιες καραβοτσακισμένες καριέρες να κάνουν καριέρες σε μεσημεριανά. Δεν το θέλω για σας. Μου το υπόσχεστε. Στοιχείο δεύτερο. Όταν η Μπέτη Μαγκύρα τραγούδησε μαζί με τη Σοφία Βόσου, ο Τάκης Ζαχαράτος έκανε άμεση κριτική στην μία εκ των δύο. Σημασία όμως έχει η έμεση κριτική. Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή, Μπέτη μου, να κάθε εβδομάδα να σε θαυμάζω περισσότερο. Σε ξέρω χρόνια, εκτιμώ πάρα πολύ το ταλέντο σου. Διασκέδασα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλά μυαλά σε όλους. Στοιχείο τρίτο, τα αποθυμένα. Δεν ήρθατε κι εσείς εδώ με το να βγάλετε το ίγκο σας έξω, με αποθυμένα, ήρθατε να το χαρείτε. Και λίγο πριν το φινάλε ζητήθηκε από τον Τάκη Ζαχαράτο να κάνει έναν απολογισμό. Και εκείνος μάλλον ξάφνιασε πολλούς. Το αυτό που πραγματικά μου δώσε χαρά είναι το ότι κάναμε τις Κυριακές του κόσμου καλύτερες. Αυτό είναι αλήθεια. Και ίσως μιλάω για μένα, αν έδωσα κάτι, μια νότα χαράς, πολύ ευχαρίστως. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι καταχάρηκα. Ξέρεις, δηλαδή μόνο αυτό μ' άρεσε. Ωραία. Δεν νομίζω ότι καταχάρηκα, ούτε και άσχημα. Λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που μπράβο σας εδώ. Για τα σχόλια που έχουν ακουστεί, τα υπονοούμενα. Τα σχόλια, εγώ είπα κάποια πράγματα. Αυτά που είπα τα μετέφρασαν κάποιοι διαφορετικά. Δεν πειράζει, τηλεόραση είναι αυτή για να ζουν και εκπομπές. Τι να κάνουμε. Όλα καλά. Με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε ότι είχαμε και τελικό με 4 διαγωνιζόμενους. Τον Λευτέρη Ελευθερίου να υποδίεται τον Τζιμ Μόρισον. Η γυναίκα μου που κατάφερε πρώτη φορά να έρθει στο σοου. Α, φιλιά! Νομίζω ότι ο καθένας πήρε αυτό που άξιζε. Και νομίζω οι εμφανίσεις των παιδιών δικαιολογούν και τη θέση τους. Έχω αυτή την εντύπωση. Τώρα τι να πω, είναι και άνθρωποι που λατρεύω. Και μόνο καλά έχω να πω. Ήσουν το μεγάλο φαβορί όμως. Το φαβορί ποιος το λέει? Ποιος το έβγαλε αυτό? Ο κόσμος. Η αγάπη του. Εντάξει, είπαμε με το φαβορί. Εντάξει, βγήκα τρίτος. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάτε να μου βγάλετε τώρα κάτι να πω. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Συγγνώμη, μου φαίνεται και λίγο παγίδα η ερώτηση. Α, ικανοποιημένος. Ναι, πολύ. Μου γέννησαν ιδέες στο κεφάλι. Κι ειδήσεις φόνοι πόλεμοι, σεισμοί. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω τον άλλον τους μικρούς λογαριασμούς. Τον Παντελή Καναράκη να υποδίεται το Γιώργο Μαρίνο και να κάνει τη Δέσποινα Βανδύ να γράφει για εκείνον. Όχι απλά γιατί ο Παντελής Καναράκης είναι φίλος μου, αλλά εκτιμώ γιατί αποφάσισε να διαγωνιστεί με ένα δύσκολο τραγούδι, δύσκολο γιατί δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, και να περάσει ένα μήνυμα. Αυτό της ελευθερίας του να επιλέγει ο κάθε άνθρωπος να είναι αυτό που νιώθει ότι είναι και όχι αυτό που πρέπει να είναι. Ελευθερία στα πλαίσια φυσικά που δεν βλάπτει κανέναν. Μπράβο Παντελή, χαίρομαι που είσαι φίλος μου. Ήταν ένα χαρούμενο ταξίδι 3 μήνες και αυτό που είπα το ισχύει. Έχω γνωρίσει καινούργιους φίλους και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πώς νιώθετε που είπατε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου, ταυτότητα? Νιώθω πολύ συγκινημένος γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο λατρεύω και είναι ένα τραγούδι που πραγματικά και εμένα με συγκινεί. Και γι' αυτό και το επέλεξα. Τον Κώστα Δόξα να είναι λαμπερός και απολαυστικός ως Αζίς. Στις
ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή που τόνισε ακριβώς τα στοιχεία τα οποία έχουν κάνει όλη την Ελλάδα να μιλάει για σένα εδώ και 13 εβδομάδες. Και το Γιάννη Σαββιδάκη να ερμηνεύει την τίγρη του Ψαραντώνη. Μας απέδειξες πως κάθε Κυριακή μπορείς να κάνεις αυτή τη φωνή ό,τι θέλεις. Είναι τρομερό. Ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Το συζητάτε πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή και εσείς τον κύριο Σαββιδάκη θα ψηφίζετε για νικητή? Εγώ δεν θα σας πω ποιον θα ψήφιζα για νικητή, αλλά θεωρώ ότι το κριτήριο του κόσμου είναι πάρα πολύ καλό. Ομολογουμένως με τους τέσσερις δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνώ. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικοί όλοι τους σήμερα. Δώσαν και ψυχή και εντάξει, ήταν, ξέρετε, στενάχρονο, συγκινητικό. Ο μεγάλος νικητής του Your Face Out Familiar είναι ο Γιάννης Σαββιδάκης! Νικητής του φετινού Your Face Sounds Familiar αναδείχθηκε από τις ψήφους του κοινού ο Γιάννης Σαββιδάκης. Να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τους γονείς των γονέων μου και τους προηγούμενους, γιατί όλοι ήταν καλήφωνοι, τεκμηριωμένο αυτό και μου δώσανε αυτό το γονίδιο. Το γονίδιο. Και αυτό το DNA σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταπεινά, πιστεύω, αισθάνομαι και τους ρωτώ αν φάνηκα αντάξιος τους. Μπράβο, και μπράβο. Μέχρι εκεί. Μπράβο. Περιμένετε το αποτέλεσμα? Όχι. Φέτος ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα. Κανείς μας δεν ήξερε μέχρι το τέλος ποιος θα κερδίσει. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα και για όλα τα παιδιά, βέβαια. Χάρηκα πάρα πολύ και για το Γιάννη. Εσείς ποιον θα ψηφίζετε για νικητή? Δεν ξέρω, δεν θα ήταν δίκαιο και αντικειμενικό να απαντήσω σε αυτό, επειδή είμαι παρουσιάστρια. Αλλά και τα τέσσερα, και οι τέσσερις καλλιτέχνες μας ήταν εξαιρετικοί, όπως και όλα τα άλλα παιδιά. Αν συνεχιστεί και το χρόνο του Your Face, θα θέλετε να το παρουσιάζετε πάλι εσείς? Τι ερώτηση είναι αυτή, εννοείται. Για μένα αυτή η εκπομπή ήταν το όνειρό μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Πολύ ευτυχισμένη. Πάρα πολύ. Άλλωστε, ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει ακόμα πιο ωραία. Κοιτάξτε τους. Ποτέ ξανά τόσοι καλλιτέχνες δεν βρέθηκαν στην ίδια σκηνή. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από τι να ξεκινήσει κανείς να σχολιάζει τώρα, τι είδαμε, να σχολιάσει. Τον Τάκη